Εδώ βρισκόμαστε στο κομμάτι του διαστημικού σταθμού που ονομάζεται Αρμονία και το έχουν σχεδιάσει οι Ευρωπαίοι. Αρμονία για να φέρει την αρμονία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές που υπάρχουν στο διαστημικό σταθμό. Τη ρωσική, την αμερικάνικη, την καναδική, την ιαπωνική και βεβαίως την ευρωπαϊκή. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν οτιδήποτε χρειάζονται οι αστροναύτες για την καθημερινότητά τους. Εδώ υπάρχουν τα φαγητά, ανοίγουν αυτό το κουτί εδώ, παίρνουν τα φαγητά, τα οποία είναι σε ξηρή βέβαια μορφή και στη συνέχεια για να μπορέσουν να τα φάνε υπάρχει εδώ ζεστό και κρύο νερό, τοποθετούν το σακουλάκι με το φαγητό για να πάρει υγρή μορφή και να μπορέσουν να το φάνε. Πολύ σημαντικό η άσκηση πάνω στο διαστημικό σταθμό. Υπάρχει το μέρος για να κάνουν γυμναστική. Και βέβαια το δωμάτιο όπου κοιμούνται οι αστροναύτες και όλα τους τα προσωπικά αντικείμενα. Can enter the bag if you want. This is where they sleep. And you put that in order not to hear any sound. Okay. Το ερευνητικό έργο της ΣΥΖΑ όμως δεν αφορά μόνο στα ταξίδια στο διάστημα, αλλά και στην καθημερινή ζωή όλων εμάς των Ευρωπαίων. Ο καθένας από εμάς χρησιμοποιεί καθημερινά για τις επικοινωνίες και τις μεταφορές του 30 περίπου δορυφόρους που βασίζονται στο αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα πλοήγησης, το γνωστό ως GPS. Ο κύριος Ράμος είναι ένας ακόμη Έλληνας που εργάζεται και χρόνια στην ΣΥΖΑ και είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για τα προγράμματα τηλεπικοινωνιών. Για το Ράμο, η ανεξαρτησία από την Αμερική είναι το ζητούμενο και στις τηλεπικοινωνίες. Αν λοιπόν το GPS σταματούσε την λειτουργία του, σε περίπου μια ώρα δεν θα είχαμε πλέον κινητή τηλεφωνία στην Ευρώπη. Η απάντηση σε μια τέτοια απειλή είναι το λεγόμενο σύστημα δορυφόρων Galileo. Η ΣΥΖΑ υπολογίζει ότι μέχρι το 2013 θα έχει βάλει σε τροχιά 30 δορυφόρους και θα έχει το δικό της σύστημα ραδιοπλοήγησης αντίστοιχο του GPS. Και από το Γαλιλαίο στο Κολόμβο. Αν υπάρχει ένας ακόμη λόγος να κάνει την ΣΥΖΑ περήφανη, αυτό είναι η διαστημική μονάδα Κολόμβος που συνδέθηκε με επιτυχία στο διαστημικό σταθμό τον Νοέμβριο του 2008. Η μονάδα Κολόμβος λέγεται και εγκέφαλος του διαστημικού σταθμού, αφού εκεί πραγματοποιούνται τα επιστημονικά πειράματα στο διάστημα. Ο Φρανκ Σαλτσγκέμπερ είναι επικεφαλής του προγράμματος νέων τεχνολογιών της ΣΥΖΑ. Όταν το συναντήσαμε, κουβαλούσαμε περηφάνεια όλες τις τελευταίες τεχνολογικές ανακαλύψεις της ΣΥΖΑ. Έναν ελαφρύ και αθεκτικό δίσκο για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα μηχάνημα καταγραφής της επίδοσης των αθλητών, αλλά και το σακάκι πυροσβεστών που βασίζεται στη τεχνολογία της διαστημικής στολής. Οποιαδήποτε νέα τεχνολογία της ΣΥΖΑ βγαίνει από το γραφείο του Σαλτ Γκέμπερ. Από σοβαρές ιατρικές ανακαλύψεις μέχρι συστήματα δορυφορικής γεωργικής καλλιέργειας. Το μόνο που χρειάζεται είναι πολλή φαντασία. It was a measurement device for the water level in the muscles of astronauts to detect that. And it's now used this measurement device for the production and quality control of jamón de Serrano in Spain. Αν υπάρχει μία στιγμή που η Ελλάδα βασίστηκε στη συνδρομή της τεχνολογίας της ΣΥΖΑ, αυτή ήταν το καλοκαίρι του 2007 κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών. Το πρόβλημα με τις πυρκαγιές είναι ότι οι επίγειες δυνάμεις δεν έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να καταλάβουν το μέγεθός της. Το καλοκαίρι του 2007 οι δορυφορικές φωτογραφίες και αναλύσεις της ΣΥΖΑ ήταν καθοριστικές.